Γερμανία και η Ιταλία πατούσαν τον αγωνιστικό χώρο του Εθνικού Σταδίου της Βαρσοβίας στις 28 Ιουνίου 2012 για το δεύτερο ημιτελικό του Euro, έχοντας διαγράψει διαφορετική πορεία. Το σύνολο του Γιώαχιμ Λεβ είχε μόνο νίκες στη φάση των ομίλων, αποκλείοντας τα προημιτελικά την Ελλάδα και ήταν το φαβορί. Η σκουάντρα τζούρα του Τσέζαρε Πραντέλη είχε περάσει τη φάση των ομίλων με δύο ισοπαλίες και μία νίκη, ενώ στην τελική οκτάδα απέκλεισε στα πέναλτι τους Άγγλους. Ωστόσο, ουδέποτε οι Ιταλοί είχαν ιτηθεί από τους Γερμανούς σε επίσημη αναμέτρηση. Προτού αρχίσει η διοργάνωση, η Εθνική Ιταλίας επισκέφτηκε το ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Auschwitz με το Μάριο Μπαλοτέλι να συγκινείται. Η θετή του μητέρα Σίλβια έχει εβραϊκή καταγωγή. Ο υψηλός όμως επιθετικός γεννήθηκε στο Παλέρμο από Γκανέζους και σε ηλικία 3 ετών η οικογένεια Μπαλοτέλι ανέλαβε την ανατροφή του λόγω οικονομικής δυσπραγίας των βιολογικών γονέων του. Στα 18 του υιοθετήθηκε από τους Μπαλοτέλι και έγινε ο πρώτος μαύρος ποδοσφαιριστής που συμμετείχε με τους Ιταλούς σε μεγάλη διοργάνωση. Ο Σούπερ Μάριο πέτυχε και τα δύο γκολ των Ατζούρι κόντρα στους Γερμανούς, στο 20 και στο 36. Το πέναλτι του Εζίλης καθυστερήσεις άλλαξε μόνο το τελικό σκορ, με τους Ιταλούς να κλείνουν ραντεβού με την Ισπανία για τον τελικό. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μπαλοτέλι έτρεξε στη θετή μητέρα του και την αγκάλιασε, αφιερώνοντας την επιτυχία. Κάπως έτσι, μπήκε τέλος στο νικηφόρο σερί 15 επίσημων αναμετρήσεων για τη Γερμανία, που αποτελούσε και παγκόσμιο ρεκόρ.